δώσ' το άλλη μία έτσι για το κέφι, για το κέφι, 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 κέφι. Εδώ είμαστε, πάει και 28 Οκτωβρίου, πέρασε, παρέλαση δεν έγινε. Εντάξει, το συντριβάνι όμως στην Ομόνια βάφτηκε γαλανόλευκο. Αν νόμιζα είχα συντριβάνι, α, έχω, δες. Έλα, κάτινε, παιδιά, κάτινε και αυτό από το τίποτα, έλα, έλα. Ούτε πια μια εθνική εορτή της προκοπής, ρε παιδάκι. Πολλά τα χτυπήματα. Να σου πω τώρα την αλήθεια. Οκ, εντάξει. Να μην γίνει παρέλαση, το δέχομαι. Να μην έχουμε Χριστούγεννα και Πάσχα, οκ, να το φάω. Το τρώω, το φάγα. Αλλά όχι και να μην έχουμε και... Just the two of us. Έγινε. Είναι άκυρο το live του Σαββάτου, λόγω κρούσματος, δυστυχώς. Είναι τεράστια απώλεια. Πού θα φτάσεις πια ρε Άτη με COVID, πόσο θα μ' χτυπάς, τι να πω, δύσκολες τόσο για το ελληνικό τραγούδι, τα προηγούμενα Σάββατα. Εντάξει, όλα θα πάνε καλά, στο ελπίσουμε να είναι καλά οι ανθρώποι. Σπίτι που λες προσφέρει, λοιπόν, κάθομαι χαλαρά και λέω από μέσα μου, είναι λίγα αυτά, βάζω 2-3 πατ, ναι. Εντάξει, είναι πιο πολλά. Ρε αμετανόητα, σαγηνευτικέ Νικόλα. Δεν έχεις που δεν έχεις εκπομπή αύριο. Δεν ανοίξεις λίγο TV να χαζέψεις και το έκανα. Αρχίζω λοιπόν, παιδιά, που λέτε ένα ζάπινγκ. Πολύ ωραία. Πέφτω πάνω σε κάτι βατράχα ανθρώπους. Λέω ντοκιμαντέρ, πάρα πολύ ωραία τηλεόραση. Κάτσε να το δω. Καθόλου ντοκιμαντέρ, γιατί μου πετάχτηκε και λίγο pop-up ο Μπράτης που, οκ. Okay, φέρνει λίγο θαλασσόλικο με το μουσί. Τον λες λίγο και Ζωάκιβ Κουστό. Μπερδεύτηκα εκεί λίγο, λέω λες να μην. Με το που είδα πια τη ζωή Νευγεύ Μαζαρίνα μουρλοκοπάει, σιγουρεύτηκα, λέω βλέπω GNTM. Στο πι... Ωραία. Στο οποίο τι γινότανε, άκου, πολύ ωραία τα κόνσεπτς. Είχαν πάρει κάτι έρμα μοντέλα και τα πνίγανε στην πισίνα, ναι. Αυτά να χαροπαλεύουν με τα κύματα, να παίρνουν πόζες και... Και βουλιάζουν βάθια, στο πάτο πηγαίνουν, underwater ποζάρουν κι ούτε καν ανασένουν. Στο GNTM, γιατί έχουν μια τρέλα, ο Ικά δεν ζητάν, και όχι μοντέλα. Έλα πάμε! Και βουλιάζουν μάτια, στο πάτο πηγαίνουν, υποβρύχια ποζάρουν και ανάσα δεν παίρνουν. Να δικήσω ενεργεύ, καράβανα πιάνει, στα νερά το δεντάει και λούτσα το κάνει. Μπαμπαμ, μπαμπαμ αυτά. Τον είδαμε και υγρό τον καράβα, ηρεμήσαμε Θεέ μου. Δόξα τω Θεώ, αγγελικούλα μου, για σένα το κάνανε, μπράβο. Ένα σπίτι καίγεται το δικό σου. Τον έκανε μουσική και μαϊζέν. Έλειπε αυτή η εικόνα, όπως καταλαβαίνετε. Θέλαμε να την έχουμε. Ναι, ναι. Κάτι πολύ ενδιαφέρον φαντάζομαι έχεις να μας πεις. Ναι, άκου τώρα. Ναι, άκου τώρα. Νικόλα. Α. Εγώ follow up breaking και τα έχω πάρει και λίγο. Τι έχει αυτή, τι έχει, τι λέει αγγλικά, δεν καταλαβαίνουμε. Follow up breaking, Νικόλα. Alright, server first, sir. Packer. Λοιπόν, μπαίνουνε στο σπίτι του GNTM η Αθηνά η Οικονομάκου και η Μέρη Σινατσάκη. Έλα ρε, μπράβο. Ναι, πολύ ωραία. Μπράβο, καλή επιτυχία. Ψηφίζουμε, ψηφίσω να μείνουν. Ωραία. Θα συμμετέχουν, λέει, και αυτές στη φωτογράφηση. Πιανού. Εκεί στο GNTM, βέβαια, βέβαια. Τι? Και αυτές μεσολάβησες για μένα τίποτα, Νικόλα. Εγώ μεσολάβησα. Κάθε... Ναι, ναι, κάθε εβδομάδα είμαι εδώ και λιώνω στην πόζα. Λιώνω στην πόζα. Λιώνω στην πόζα. Δεν εντάξει. Πα... εντάξει. Όχι, Νικόλα. Τι... Ε. Κάπου φάκ δηλαδή. Η θυμωμένη αγγλομαθής Βάνια εμένα με τρελαίνει. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμία σχέση. Δεν ξέρω τι θα κάνω το κορίτσια. Τέλος πάντων, αν θα το δούμε, το δούμε. Εντάξει. Βλέπω λοιπόν που λέει το Ικάδες εγώ στο GNTM, με πιάνει μια ναυτή, λέω Παναγία μου, δεν μπορώ άλλο και μετά από όλα τα νερά. Γυρίζω Big Brother. Και τι να δω, έγινε. Την Άννα τη Μαρία να κατεδαφίζει μια πόρτα. Θυμάστε που την είχαμε δει να πέφτει πάνω με μανία. Τώρα την, όπα, την ξύλωσε ολόκληρη. Εντυπωσιακό. Μπράβο, 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 μπράβο. Πόσες πόρτες δεν έχω ξυλώσει μέσα στα χρόνια, μπράβο, είναι το είδωλό μου. Ήθελε να φύγει, δεν ήταν καλά το πρώτο live. Η υπόλοιπη τύπη, Γιόνι, τίποτα. Η Σοφία η Δανέζη, να τώρα δανείζω με τη Δανέζη. Ήτανε bubble bath με τον άλλον τον Κεχαγιά. Παίζανε με το παπάκι του. Πισίνα σου λέει, ευχαριστώ. Πισίνα στο GNTM, μπανιέρα εδώ στο Big Brother, μπράβο το κανάλι.
Ο αντιδήμαρχος άγχος. Θα το δείτε. Άγχος. Αυτό είναι που βλέπετε άγχος. Έτσι είναι το άγχος, γιατί είναι και αρχηγός, κάπου ξέσπασε, φανερά ενοχλημένος και φανερά καθισμένος. Δεν είμαστε σπίτι μας, είπε, δεν το έχουμε δει. Πάντα ραχτός στον καναπέ. Η Άννα η Μαρίνα κοπανιέται γιατί θέλει να φύγει. Ρε παιδιά, να πω και κάτι, να στην παραγωγή. Αν με ακούτε, πραγματικά. Αφήστε την να πάει όπου θέλει. Αφήστε την γιατί τα σπάει όλα. Καλέ αυτή θα ρίξει πια το σπίτι. Κοιτάτε που κατέβασε την πόρτα. Αφήστε την να πάει όπου θέλει. Αφήστε την θα τα γκρεμίσει όλα. Big brother έλα κάτι στο κατήρι. Μην της πηγαίνεις άλλο λέμε κόντρα. Αφήστε την. Αφήστε την. Έλα αφήστε την. Είμαι φωνάρα, αλλά με έχουν και στο γιόνι τους και στο Sky. Δεν την αφήσανε τελικά. Της έδωσε ποινή ο μεγάλος, ο αδερφός. Χαμός. Αυτή υποψήφια για αποχώρηση. Λέτε να φύγει, παππού. Πρώτα θα φύγουν οι λάμπες από το σπίτι. Αλήθεια γι' αυτό δεν πρόκειται να φύγει. Θα μείνει και ξυλό και ο Sky να σου πω και άμα θέλει να φύγει στο παπά μου. Ναι. Να σου πω το λόγο που την εκτιμάει σαν παίκτρια. Γιατί θα βάλει μέσα παλιούς παίκτες. Το σκάσα από το πουθενά τον νέο. Ξαναμπαίνουν, λέει, όπου να είναι οι παλιοί να διεκδικήσουν πλούσια δώρα. Όλο μαζί, τέλειο. Βέβαια. Θα μπουν μέσα να πούνε στους μέσα τι γίνεται έξω. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Τίποτα, όχι πόρτα. Τείχους ολόκληρους τα ξυλώσια όλοι, κανονικότατα, με τη Βαριοπούλα. Βέβαια, αυτή η ιδέα του Sky είναι πολύ δυνατή. Όχι επειδή είμαστε στο κανάλι αυτό. Και αλλού να ήμουνα, θα έλεγα μπράβο στο Sky. Με ρωτάει εδώ ο κόσμος, αλήθεια, πού να ξέρω, εγώ μεταφέρω ότι ακούω, ρε. Εμείς εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις, αν το προχωρήσετε. Μπορούν να μπουν μέσα και παίκτες από άλλα παιχνίδια που δεν κέρδισαν. Η Ιωάννα Τούνη από το My Style Rocks. Μέγκη Τρία από το GNTM. Σπαλιάρας από Survivor. Και στο κάνω και ρετρό, Φωτεινή από το Fame Story. Πρόδρομος από το πρώτο Big Brother. Και Ρούλα Βροχοπούλου από το The World. Έλα ρε τι ωραία. Σκέψου παρεάκι, Ρούλα Βροχοπούλου, Άννα Μαρία. Εντάξει, χαμός. Εν πάση περιπτώσει τον έκλεισα τον Big Brother. Κοιμήθηκα με ένα καημό της Άννας Μαρίας και με την Τζούτζουμπη στα πόδια μου να μου γουργουρίζει. Συμβαίνει αυτό κάθεται. Ξυπνάω το πρωί, βλέπω έξω βροχή. Λέω Παναγία μου, δεν πρόκειται να βγω. Ας καθίσω καλύτερα σπίτι. Τι να κάνω, τι να κάνω, κάνω ζάμπι στα πρωινά. Πολύ ωραία. Ανοίγω κολλητούλα. Πάμε Δανάη, πήγα Δανάη. Φανερά υπάλληλος της εκπομπής εδώ πέρα που δίνει το ρυθμό. Βλέπω Δανάη που με ενημερώνει μέσω FaceTime ότι. FaceTime, ωραία. FaceTime ότι Βίκη Σταυροπούλου βγάζει καραντίνα με συνιακή μάνη. Ευτυχώς βρήκα τελικά μια κλινική που θα έρθει την Πέμπτη ο άνθρωπος το πρωί για να έχουν περάσει και οι μέρες να μου κάνει το τεστ. Ωστόσο, εγώ οφείλω να κλειστώ εδώ για 7 ημέρες. Επειδή έχω πάει στα σπίτια αυτά στο Euphoria. Μήπως οφείλω κι εγώ να πάω να κλειστώ 7 μέρες, γιατί είναι μαγικά. Να σας πάρω μαζί, φυσικά, όλοι να πάμε, όλοι. Έχει πολύ χώρο, είναι πάρα πολύ ωραία. Κλεισούρα καημένη Βίκη, μέσα στο πράσινο. Μαζί θα πάμε, παιδιά, τι λυπάμαι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, κουράγιο, Βίκη. Το προσπερνάω αυτό, αλλάζω. Πάω face κορδά. Πήγα. Είχε εκεί πέρα τον Θανάση τον Ευθυμιάδη. Είχε ένα πύληνο. Έχω ένα λατόνερο. Από το ένα ρουθούνι το βάζε. Από το άλλο το έβγαζε. Δες το πώς πηγαίνει έρχεται το λατόνερο. Από το πρώτα το ένα ρουθούνι. Δες το. Οπ, και θα φύγει από το άλλο. Μετά το άλλο ρουθούνι. Και τα δύο τα κάνεις. Πολύ δυνατό είναι αυτό. Ή αρκετή ώρα. Αρκετή ώρα αυτό θα κάνει. Φυσάω. Φύσηξε, μπράβο του. Ζήτω το έθνος, έτσι κι αλλιώς μπράβο. Αυτά μην τα. Γιατί μην τα κάνετε. Όταν ήμασταν όλοι μικροί που δεν ξέραμε, ερχόταν η μάνα και έβαζε εμένα αυτό και τα έκανε αυτό στο που κάνει τον ορό. Κάποια στα ρουφάνε τα κάνει. Δεν ξέρει το μωρό. Δεν τα ρούφιξε ο Θανάσης, έβαλε λατόνερο. Μπράβο στο Θανάση. Γιατί είναι ωραίο. Άμα πάρει πολύ νερό από τι βουτιέ, θα δεν κάνει πόση ώρα κάνει τρρρρ. Κάθεσαι. Ωραία, μπράβο. Δεν πίστευω την αλήθεια βέβαια. Καλό μεσημεράκι, καλή όρεξη. Αν τρώτε είναι η κατάλληλη στιγμή, μπράβο. Μετά μας είπε η Θεία ότι θέλει εκεί πέρα το Θανάση. Αυτό δεν της κάθεται. Και αυτό μου άρεσε χωρίς λόγο για πρωί. Του είχε κάνει πρόταση να ασχολείται, λέει, με θέματα γενικά έτσι. Φύση, παραφύση, γιατροσόφια. Είχαν κάνει και ένα πιλωτικό.
Είχε κάνει με κάτι tips για την υγεία. Έχω φωτογραφίες. Ο Θανάσης έχει. Ωραίο. Νάτος, μαζί ήμασταν. Μασούλιμα μαϊντανού για την ουρολίμωξη. Μπορεί να πιάσει, δεν ξέρω, μασούλα το. Τρίψιμο καυτό κρεμμύδι για τη φλεγμονή, που αυτό είναι αλήθεια. Και αν δεν είναι, πονάς πολύ, ξεχνάς τη φλεγμονή. Έχει σημασία. Χτύπημα στο κεφάλι με βούρτσα που έχει αφήσει να μουλιάσει το πατζάρι για την τριχόπτωση. Εγώ το είχα δοκιμάσει. Ένα δούλεψε. Νάτο. Δούλεψε. Μετά δεν μ' άρεσαν που μακραίνανε, το άφησα. Ξίδι για το τσίπημα με τον κουνουπιόν, είναι αλήθεια. Παιδιά, αυτά είναι αλήθεια. Καλά. Μην μου λέτε ότι σας τα είπα. Και κλείνω με ένα ωραίο τύλιγμα λάχανο σελοφάν για μείωση λίπους. Μπράβο. Αν ήμουν έτσι, θα έβγαινα μαζί μου. Αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, φεύγω. Φεύγω από Φέη, λέω και αυτά τα θέματα τη. Έβαλα λίγο κούκου. Δεν μου έκανε κούκου. Μου το έγραψε η Βάνια αυτό το αστείο. Είναι ωραίο κρύο. Ξαφνικά πέφτω πάνω στην πιο σουρεάλ εικόνα της ελληνικής τηλεόρασης. Εντάξει, γι' αυτό είναι Βασίλισσα. Η Κατ Κεν προχωράει αγέροχη στο στούντιο. Από πίσω παίζει παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, λόγω της ημέρας. Και αυτή βγάζει τα κούνα και μένει ξυπόλυτη. Αρχικά πολύ φάλ. Όχι, κόψτο. Φάλ το τραγούδι. Κανονικά όπως μπήκε μέσα, έπρεπε να τις βάλουν ένα πολύ συγκεκριμένο. Φτιάξει πόλη τη χωράει στο πλατό και μέσα στα φώτα. Είναι γιατί δεν αντέχει και τη χτύπησε η γόβα. Φτιάξει πόλη τη χωράει, όλοι πάλι θα το δείτε. Ευτυχή. Πολύ ωραίο. Εντάξει, κοπέλα, μια χαρά μετά. Έβαλε πέδιλο που ήταν πιο σωστό. Έκατσα να δω λίγο, κυρία Μεϊμαρίδη, να δίνει συμβουλές της Κατίνας. Πολύ σημαντικό, αυτά είναι τα θέματα. Το ΡΑΣ λέει, το ΡΑΣ. ΡΑΣ. Αν επικεντρωθεί καλώς στο στόχο, ναι, όλο το κόλπο είναι το ΡΑΣ. Αυτό που το λέγαμε την ΡΑΣ περασμένη φορά. Σε πόσο καιρό θα τον έχει. Με το ΡΑΣ. Παιδιά, εγώ είχα δει να γίνεται αυτό, επειδή ναι, ήταν η δόνηση και μέσα σε δύο ώρες. Δύο λεπτά, κυρία Μάραμαν. Εγώ σου το οραματιστώ ότι σε δύο ώρες θα μου γίνει πρώτα σιγά μου. Θα πάω και θα μου γίνει πρώτα σιγά μου. Εάν η δόνηση είναι τόσο ισχυρή, ναι, Δεσποινής. Μάλλον δεν δονάτε καλά. Όχι, παιδιά. Αυτό το ΡΑΣ, άμα δεν δονάτε, έχει σημασία. Η Κατ Κεν τον Ταλγκά με τον Φίλιππο και το ΡΑΣ του Φιλίππου που δεν δονάτε. Εγώ σε πανικό που δεν ξέρω τι είναι το ΡΑΣ, να πάω να το δονήσω, να περάσουμε παρακάτω. Λέω θα το αλλάξω, θα γυρίσω και λίγο σκάι σε τελική ανάλυση. Έχουμε και εμείς πρωινό. Έχουμε την Ιωάννα τη Μαλέσκου. Που σαν δασκάλα με τα ξανθιά μαλλιά απευθύνεται στους εφήβους στο σπίτι και τους λέει ότι πρέπει να εκτιμούν αυτό που έχουν. Άλλο επίπεδο, να καταλαβαίνουμε διαφορά. Μετά κάτι έλεγε ευχαριστώ στον κόσμο, δεν κατάλαβα. Μετά ότι ξέρει να αλλάζει και ένα λάστιχο αυτοκινήτου του τρελού, ούτε κατάλαβα για ποιο λόγο φτάσαμε εκεί πέρα. Να μας λέει για το λάστιχο του αυτοκινήτου. Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Ρε, να σου πω, έχεις, έχεις ψυχολογικό. Έχεις ψυχολογικό. Νικόλα, στάσου, συγγνώμη. Στάθηκα, έλα. Sorry, σκάω έτσι με το λάστιχο γιατί πολύ δυνατή. Έστρωνα κάτι μπουλόνια έξω στο αυτοκίνητο. Έχω πάρει, μωρέ, εκεί πέρα ένα μονόφυσο κεντροφοράτο τώρα και του περνάω εξάτμιση. Τι έχει πάρει, ένα μονόσυρτο? Μονόφυσο κεντροφοράτο. Μονόφυσο κεντροφοράτο. Ναι, ρε, Νικόλα, δεν ξέρω. Όχι, Νικόλα. Για να δούνε κάποιες ότι ξέρουμε κι εμείς από αμάξια. Α, είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο. Anyways, τώρα βγήκα γιατί θέλω να σου πω ένα πολύ καλό breaking. Έχεις ένα πολύ καλό breaking. Είναι σοβαρό. Δεν το έχεις πετύχει τόσες μέρες. Λοιπόν, άκου να δεις. Σπάσε, άπο σημαντικό. Η Chloe Kardashian. Σαν αδερφή μου την έχω. Η αδερφή μου τι έπαθε. Έχει coronavirus. Τι είπες, ρε. Ναι. Αρρώστησε η Chloe. Αρρώστησε. Κουράγιο, Chloe, κουράγιο. Κουράγιο, ναι. Κουράγιο είπε. Πάμε. Όχι, εγώ επειδή με τα κορίτσια αυτά από μικρά τα παρακολουθώ, κάπως τα νιώθω πολύ κοντά. Τα νιώθω, έχω κάνει πολύ keeping up μαζί τους. Δεν μπορώ να κάνω εκπομπή, αυτό θέλω να πω έξω στο sky, να βάλει μαύρο. Εντάξει, κορώνα η Chloe, ρε φίλε, για ποιο. Δηλαδή αυτό το κόκκινο τον είχε που είναι από μόνο το 1,5 μέτρο απόσταση. Δεν την προστάτευσε, δεν καταλαβαίνω. Η κύμα ανησυχεί, είναι χάλια. Η κρίση, η μάνα. Είναι σαν να μένα κάνουν όλο το βλέμμα της Αμερικής. Ποιες εκλογές είναι πάνω στο νίκη της Chloe. Βγήκε ο ΙΕ έτσι με κάτι απλό λιτό και είπε, oh my god. Καλά. Εντάξει, σας γυρίσω. Άμα δεν σας πιάνω κάπου, δεν με νοιάζει. Θα γυρίσω σε Μαλέσκου που την έχω εύκαιρη και δίπλα. Πιο πολύ τους αρέσει.
Είδα ότι αλλάζει λάστιχα, τσέκαρα τα δικά μου μια χαρά. Λέω θα σηκωθώ να δείγω. Πάω και λίγο στον αντένα, είχα πάει και παλιά, δεν είναι ωραία πράγματα. Κωνσταντίνου και Ελένη εσύ, και τελικά βαρέθηκα το είδα όλο. Έβαλα, θα βάλω, λέω, ειδιστή καλά, πολύ ωραία. Να δω πώς είναι αυτό το εξωτερικό το ρεπορτάζ. Όλο λάθος αυτό, έτσι κι αλλιώς. Έχει δίκιο η Βάνια, παιδιά. Δεν είναι εύκολο, να το ξέρετε. Ένας κολλητός μου στα εξωτερικά πάντα, πριν τα lockdown που θα τους έρθουν με μεγάλη επιτυχία. Ο Μπρέντι είναι ο Μακλέον. Ο Μπρέντι τον έχω πει ποτέ. CBS αυτός δουλεύει, μιλάμε κάθε μέρα. Του σκάσε ένα πουλί στη μούρη. Να του. Τάκ. Δεν είναι και η φύση, εκδικείται με δες το πουλί. Κάτι του άρεσε πάνω στο μπρετ. Εμπάσχετο και το breaking δεν είναι. Δεν είναι να βγαίνει έξω. Στη μύτη πήγαινε, στο βλέφαρο, μέσα στο βολβό, κάτι του γυάλισε. Δεν είναι, παιδιά, εύκολο. Κοντεύεις να χάσει και τα μάτια σου. Να σου πω, χίλιες φορές παρουσίαση. Δεν έχουμε και κανένα πουλί εδώ το οποίο να επιτίθεται. Ενώ γενικά είμαστε γεμάτοι. Πολύ ωραία. Συνεχίζω τα ζάμπινγκ, πάω σε ένα τοπικό ωραίο κανάλι. Βλέπω στη Λαμία ένα πιτσιρικά κολλητός μου που το συνέλαβαν για μάσκα βέβαια. Και λέει στους αστυνομικούς, κάτσε ρε φίλε, να πιω τον καφέ μου πρώτα και μετά. Εντυπωσιακό, μπράβο, τόπο στα νιάτα. Να μπαίνει ένας βαθμός, λέει, θα με πας μέσα, να πιω δύο ζούρες να πάω ξύπνιος. Αυτό σίγουρα από Θεσσαλονίκη, συγγενής μου. Και αρχίζουμε μετά λίγο τα σοβαρά τώρα, αρκετά είπαμε τις πλάκες. Δεν και για σουτ τώρα, ας πούμε. Τίποτα, έτσι, ολικό lockdown στη Γαλλία, δεν κάτι να πεις. Δεν ήταν και η Γαλλία, δεν τα άνοιγε, δεν μας ήθελε. Πας εκεί πέρα, δεν σου μιλάνε αγγλικά, θέλουν μόνο γαλλικά. Τώρα θα μιλάνε μεταξύ τους. Εν πάση περιπτώσει, στη Γερμανία μερικό θα έρθει το υλικό. Λέω, όχι Παναγία μου, είπα, τι θα κάνω, Θεέ μου. Και αυτή τη στιγμή θέλω να απευθυνθώ στην κυβέρνηση. Από μόνος του, που μας βλέπουν και καλά, μπράβο, δεν μας βλέπει κανείς. Θέλω να παρακαλέσω και να πω. Σκεφτείτε, αλήθεια, δεν αντέχω και εσύ χαρδαλιά μου είδες μη σου πουν. Κι αν στη Γαλλία ξανακλειστούν, ίσως αυτοί να μπορούν. Κι αν ο Μακρόν έχει πια τρελαθεί, μη μας το κάνεις κι εσύ. Πάλι lockdown, πάλι θα με down μέσα στο σπίτι μου. Μην τους ακούς Γάλλους, τους τρελούς. Αχ, Μητσοτάκη μου. Έλα, πολύ ωραία, έλα, από το πουθενά, από το πουθενά, πολύ ωραία.